Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αρχηγό των νέων Ατρομήτου και προπονήτρια στην κάτω των 10 του Ηρακλή Περιστερίου ανδρικό τμήμα και στην κάτω των 13 στο γυναικείο τμήμα στις γυναίκες Περιστερίου, την μέσο επιθετικό Μέρη Τράγου. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μέρη, επέλεξα εσένα. Είσαι χρόνια στα γήπεδα. Έτσι να μου πεις, να συζητήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτον δόθηκε το πράσινο φως να αρχίσουν οι προπονήσεις. Μιλάμε για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής. Για λίγο χρονικό διάστημα βγήκε νέα απόφαση όπου διακόψαν τις προπονήσεις και ξανά χθες μια νέα απόφαση να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Ακριβώς. Μιλάμε πάντα για την Α' Εθνική πρώτον. Ακριβώς. Στην Ελλάδα το γυναικείο ποδόσφαιρο λειτουργεί τελείως ερασιτεχνικά. Δυστυχώς. Είναι όπως κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με τη Γάμα Εθνική Αντρών Ποδοσφαίρου. Αλλά από ό,τι είδαμε με τη νέα οικία, ξαφνικά η Γάμα Εθνική Ανδρών είναι εκτός. Ενώ η Α' Εθνική Γυναικών ξεκίνησε πάλι τις προπονήσεις. Ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπως η Β' και η Γ', γιατί όπως είπα, το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ερασιτεχνικό και δεν πρέπει να διαχωρίζεται σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Ελπίζουμε όλες οι ομάδες της Α' Εθνικής Κατηγορίας να έχουν ξεκινήσει, να κάνουν όλα τα απαραίτητα τεστ και ό,τι προκύπτει από το υγειονομικό πρωτόκολλο και να πάρουμε σιγά σιγά και εμείς τη σειρά μας. Είδαμε, δόθηκε το πράσινο φως για τη Football League. Για τη Γάμα Εθνική, ενώ είχαν ξεκινήσει, ορίσαν το πρωτάθλημα να ξεκινήσει, αλλά ξανά δεν δώσανε πράσινο φως για να αρχίσουν οι προπονήσεις. Ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε αυτό, ενώ από ό,τι βλέπουμε όλες οι ομάδες της Γάμα Εθνικής, οι περισσότερες τουλάχιστον, θέλησαν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, ξεκίνησαν, έδωσαν κάποια λεφτά, εννοείται και στους παίχτες και στις εγκαταστάσεις τους, αλλά και στα τεστ τα οποία έκαναν έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν και ξαφνικά πήραν πάλι το κόκκινο φως και μένουν πάλι πίσω. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ξεκινήσει το πρωτάθλημά τους, το οποίο έχει ορίσει η ΕΠΟ για τις 28 Μαρτίου. Ωραία. Να πούμε τώρα για την Α' Εθνική Γυναικών και Β' Εθνική Γυναικών. Ναι, μεν είναι Α' Εθνική, αλλά είναι, όπως είπες και εσύ, ερασιτεχνική κατηγορία το πρωτάθλημα. Έχει ανέβει το επίπεδο τα τελευταία χρόνια, Μέρη? Ακριβώς. Όπως είπα, η Α' κατηγορία είναι ίδια στην ουσία και με τη Β' και με τη Γ'. Είναι όλο ερασιτεχνικό το γυναικείο ποδόσφαιρο, σε αντίθεση με το γυναικείο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, το οποίο λειτουργεί σε τελείως επαγγελματικά πλαίσια. Το θετικό είναι ότι καθημερινά πολλά κορίτσια αποφασίζουν να ασχοληθούν με το γυναικείο ποδόσφαιρο και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και για τα ίδια τα κορίτσια, τα οποία μπορούν να πάρουν πολλά εφόδια στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό, αλλά ελπίζουμε και από την άλλη πλευρά, από την πολιτεία και γενικά από τους υπεύθυνους του αθλητισμού και του γυναικείου ποδοσφαίρου, να μπορέσουν να δώσουν το κάτι παραπάνω για να ανέβει ένα ακόμα παραπάνω επίπεδο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Γιατί κακά τα ψέματα, δυστυχώς, είμαστε πολύ μακριά από αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη και γενικά στο εξωτερικό. Πάντως, από ό,τι παρατηρώ, όλο και περισσότερα κορίτσια ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Πολλές ομάδες με ανδρικά τμήματα δημιουργούν γυναικεία τμήματα, κάτι που δεν υπήρχε παλαιότερα, Μέρη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι υπάρχουν πολλές ομάδες, αντρικές ομάδες, μεγάλα ονόματα, τα οποία ιδρύουν γυναικεία τμήματα. Είναι πάρα πολλά χρόνια πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, από κοντά είναι και ο Άρης. Μακάρι να ξεκινήσουν και οι πιο μεγάλες ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, να το πάνε ένα βήμα παραπάνω, να ιδρύσουν γυναικεία τμήματα, έτσι ώστε, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, αν γίνει αυτό, θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου και θα δούμε πολύ πιο όμορφα πράγματα από αυτά που αντικρίζουμε τώρα καθημερινά. Ο κόσμος, όχι τώρα, ενώ σε κανονικές συνθήκες, έρχεται να παρακολουθεί τις γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο? Ενώ στο γυναικείο, στα γυναικεία πρωταθλήματα. Το θετικό είναι ότι σε κάθε αγώνα παρατηρείται αύξηση του κόσμου.
αγώνα, εβδομάδα παραβδομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, να έρχεται κάποιος να βλέπει έναν αγώνα και στην ουσία μετά από μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες να ξανάρχεται, να το ξαναπαρακολουθεί, να ενημερώνεται από τις εφημερίδες, από τα αθλητικά site. Οπότε αυτό μας δίνει δύναμη και σε εμάς να συνεχίσουμε, γιατί βλέπουμε ότι κάτι κινείται. Μακάρι και μέσα από την τηλεόραση να μπορέσουμε να διαφημιστούμε λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και κάτι που έχω ρωτήσει και άλλες παίκτριες, θα ρωτήσω και σένα. Η αντιμετώπιση από τους άνδρες, οι άνδρες πώς σας βλέπουν εσάς τις γυναίκες να παίζετε ποδόσφαιρο? Στα πιο παλιά χρόνια τους φαινόταν λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε το 2021 πλέον, οι άντρες μας αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλύτερα. Στην ουσία το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αντρικό άθλημα, πλέον είναι και γυναικείο, οπότε είναι θετικό ότι έχουμε το πράσινο φως και από εκείνους. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, να μας αντιμετωπίζουν ισότιμα, ισάξια. Και αυτό που λες είναι αυτό που, ότι ο Ηρακλής Περιστερίου, ο οποίος δεν έχει ένα γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου, εμπιστεύεται μια κοπέλα, εσένα, να προπονήσεις ένα ανδρικό τμήμα. Είσαι στην κάτω των 10 του Ηρακλή Περιστερίου. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Ηρακλής Περιστερίου είναι ένα πάρα πολύ οργανωμένο κλαμπ, το οποίο μου έδωσε την ευκαιρία εδώ και 2 χρόνια να είμαι προπονήτρια και μέλος της ομάδας. Πέρσι ήμουνα στην ΚΑΠΑ 12, στην ΚΑΠΑ 12 στο δεύτερο τμήμα. Φέτος έχω αναλάβει την ΚΑΠΑ 10, με την οποία ξεκινήσαμε πάρα πολύ όμορφα, η αλήθεια είναι. Είχα περίπου στα 16-17 παιδάκια. Λειτουργήσαμε 2 μήνες, ξεκινήσαμε τις προπονήσεις μας, τους αγώνες μας, τα φιλικά μας, μετά το πρωτάθλημά μας. Αλλά δυστυχώς διακόπη κάπως περίεργα. Στην αρχή είπαμε για 1 μήνα, δώσαμε ραντεβού μετά από 1 μήνα. Αλλά δυστυχώς έχουν περάσει 4 και πλέον 5 μήνες και ακόμα δεν έχουμε δοθεί με τα παιδιά. Ελπίζω να είναι καλά. Έχω συχνή επαφή με τα παιδιά και με τους γονείς τους, εννοείται, μέσα από μια συνομιλία που έχω δημιουργήσει. Ελπίζω να τα δω σύντομα. Αλλά πάνω απ' όλα να είναι υγιές. Πώς σε αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως δασκάλα στο σχολείο, ως μαμά τους, πώς σε... Είναι πολύ όμορφο, είναι διαφορετικό. Στην αρχή παραξενεύτηκαν, αλλά τους αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει σεβασμός πάνω απ' όλα, σεβασμός των παιδιών προς εμένα, αλλά και εμένα προς τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που αντιμετωπίζω και το βλέπω εκτός από τις προπονήσεις καθημερινές, όταν είχαν προπόνηση, και στους αγώνες, αλλά και με τα δώρα τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα ή στις γιορτές. Είναι πολύ όμορφο και αυτή η αντιμετώπιση που έχω από τα παιδιά είναι και από τους γονείς και είναι πάρα πολύ όμορφο. Μπορείς, Μέρη, να διακρίνεις από μια τόσο μικρή ηλικία αν ένα παιδί έχει ταλέντο, αν αυτό το παιδί μπορεί αύριο μεθαύριο να προχωρήσει? Εντάξει, το ταλέντο νομίζω ότι διακρίνεται. Απλά το θέμα είναι κατά πόσο το παιδί το θέλει. Γιατί αν ένα ταλέντο μείνει στάσιμο, δυστυχώς δεν θα υπάρχει βελτίωση και δεν θα έχει αυτό το αποτέλεσμα που μπορεί να φανταστεί το κάθε παιδί. Από μικρή ηλικία, τα παιδιά από τη στιγμή που αποφασίζουν να αθληθούν, δεν ξέρουν ακριβώς, δεν έχουν καταλήξει σε ποιο άθλημα θα θελήσουν να πρωταγωνιστήσουν. Οπότε είναι δύσκολο για αυτά να μείνουν σε ένα άθλημα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις από αυτά που τα παιδάκια που αντιμετωπίζω εγώ, τα οποία ξεκινούν το ποδόσφαιρο και το σταματάνε. Είναι πολύ όμορφο, γιατί είναι μια όμορφη σχέση μετά από 2, 3 και 4 χρόνια να βλέπω πάλι τα παιδιά, είτε είμαι εγώ προπονήτριά τους, είτε είναι κάποιος άλλος. Τώρα που μιλάς με τα παιδιά και με τους γονείς των παιδιών, τι σου λένε, θέλουν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις? Θέλουν πολύ να ξεκινήσουν. Προβληματίζονται οι γονείς, γιατί να υπάρχουν τα παιδιά σε μια σχολική αίθουσα 20 και 25 άτομα, παρόλο που είναι με τις μάσκες, και να μην υπάρχουν τα παιδιά σε ένα γήπεδο που είναι ελεύθερα, σε ένα γκρουπ πιο μικρό, 10 παιδάκια, 12 παιδάκια μέχρι εκεί πέρα, έτσι ώστε να κάνουν και αυτά προπόνηση. Είναι κρίμα τα παιδιά να παίζουν στο σχολείο, να βγαίνουν έξω να παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στη γυμναστική τους και να μην μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε ένα γήπεδο 11 ή λίγο πιο μικρό, να μπορέσουν να κάνουν το άθλημα που αγαπούν, γιατί ως γνωστόν και ο αθλητισμός είναι σαν το σχολείο, κακά τα ψέματα. Κλείνοντας το κομμάτι του Ηρακλή Περιστερίου, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου? Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το σύλλογο, όλο το διοικητικό συμβούλιο που βρίσκεται στην ομάδα του Ηρακλή,
τον κύριο Γιώργο Πανόπουλο, τον κύριο Θήμιο, τον κύριο Χριστόφορο, τον κύριο Σάκη. Όλους. Δεν τους θυμάμαι όλους, δεν τους θυμάμαι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία και εύχομαι να τα πούμε σύντομα. Ωραία. Και εκτός από το ανδρικό τμήμα, έχεις και το γυναικείο τμήμα κάτω των 13 στις γυναίκες Περιστερίου. Ακριβώς. Πόσα κορίτσια... Στις γυναίκες, στα ΓΚΑΠΑ 13 των γυναικών Περιστερίων, είμαστε 18 άτομα. Έχω στο παρουσιολόγιο μου 18 κορίτσια. Η ομάδα έχει και πιο μεγάλο τμήμα, είναι οι γυναίκες Περιστερίου καθαρά, οι οποίες θα αγωνίζονταν ή θα αγωνιστούν φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Ποιες είναι οι διαφορές, Μέρη, προπονώντας αγόρια και κορίτσια? Ποιοι είναι οι πιο εύκολοι δέκτες, τα κορίτσια ή τα αγόρια, δηλαδή των πληροφοριών που τους δίνεις? Είναι δύσκολο να σας πω την αλήθεια. Εξαρτάται ίσως τα παιδιά. Δηλαδή, διαφορετικές καταστάσεις αντιμετωπίζω με τα αγόρια, διαφορετικές με τα κορίτσια. Ίσως πολλές φορές τα κορίτσια να είναι πιο αντιδραστικά σε σχέση με τα αγόρια. Τα αγόρια, επειδή βλέπουν μια γυναίκα και την αισθάνονται ως μητέρα τους, να δείχνουν περισσότερο δεκτικότητα, να φοβούνται μην κάνουν κάτι λάθος, έτσι ώστε να μένουν λίγο παραπίσω και να είναι πιο δεκτικά στις πληροφορίες που τους μεταφέρω. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι και για τα κορίτσια, τα οποία είμαστε συνέχεια μαζί, τα προσέχω, τους μιλάω και επειδή ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η τεχνολογία και με κάποια κορίτσια έχω άμεση επαφή, οπότε είναι πολύ όμορφο και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Και από τα κορίτσια τι εισπράττεις? Θέλουν και αυτά από τη δική τους πλευρά να ξεκινήσουν τις προπονήσεις? Και αυτά θέλουν, περιμένουν πώς και πώς, μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Οι γονείς φοβούνται ή τι σου λένε οι γονείς? Οι γονείς, και αυτοί οι γονείς εννοείται να ρωτιούνται για το σχολείο, αλλά και πάλι τα κορίτσια θέλουν να ξεκινήσουν, έχουν κουραστεί μέσα στο σπίτι, δεν αντέχουν ούτε να βγαίνουν αυτή τη μία ώρα που βγαίνουν, πηγαίνουν στις πλατείες, κάθονται εκεί με τους φίλους τους, μιλάνε, παίζουν στις πλατείες με τα υπόλοιπα παιδιά. Σίγουρα θα έχουν δημιουργήσει και φιλίες μέσα από το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Το θετικό είναι ότι τα κορίτσια είναι μια οικογένεια εκεί στις γυναίκες Περιστερίου. Είναι πολύ όμορφο αυτό και το συναντάς σπάνια, μπορώ να σας πω. Οπότε περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσουμε. Ανέφερε μου έτσι, εκτός από εσένα, ποιοι άλλοι είναι στις γυναίκες Περιστερίου? Οι γυναίκες Περιστερίου είναι ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι γυναίκες Περιστερίου είναι μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά στην ουσία είναι τα κορίτσια που αγωνίζονταν μέχρι πέρσι στη Β' Εθνική ως νέες ατρομήτου. Υπήρξε εγώ από το 2007, βρίσκομαι στον ατρόμητο Αθηνών. Σωστά. Στην οποία ομάδα. Ήμουν η αρχηγός της ομάδας. Την οποία ίδρυσε η μητέρα μου, Στέλλα Μουζάκη, μαζί με τον πατέρα μου, τον Αναστάσιο Τράγο. Δεν υπήρχε γυναικείο τμήμα μέχρι τότε. Ήμασταν 13 χρόνια στον ατρόμητο. Πριν 2 χρόνια υπήρξε μια διαμάχη με τον Εραστέχνη Ατρόμητο, ο οποίος δήλωσε συμμετοχή. Γιατί όπως ξέρετε, το γυναικείο ποδόσφαιρο ανήκει στον Εραστέχνη. Δήλωσε συμμετοχή στην Α' Εθνική, μετά την πήρε πίσω. Μετά ο κύριος Πανός επενέβη και κανονικά κατέβηκε η ομάδα στην Α' Εθνική κατηγορία. Η ομάδα κατέληξε στην τρίτη θέση, πίσω από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δυστυχώς διακόπηκε το πρωτάθλημα λόγω κορονοϊού και φέτος υπήρξε η απόλυτη ρήξη στη σχέση με τους γονείς μου και τον Εραστέχνη και αποφασίσαμε όλες οι κοπέλες να φύγουμε από την ομάδα του Ατρομήτου και να αγωνιστούμε στη Β' Εθνική κατηγορία ως νέες Ατρομήτου. Το καλό και το θετικό είναι ότι όλα τα κορίτσια μας ακολούθησαν και ο Εραστέχνης Ατρόμητος ψάχνει να βρει τον τρόπο έτσι ώστε να κατέβει στην Α' Εθνική κατηγορία με τα κορίτσια που έχει μαζέψει και να προσπαθήσει να κάνει μια αξιόλογη πορεία, ίσως όπως εμείς. Ίσως όχι, θα δείξει. Μέρη, πόσα κορίτσια είναι στις δύο ομάδες έτσι, στην Ακαδημία, στα τμήματα υποδομής? Έχουμε τη γυναικεία μας ομάδα τη μία ως νέες ατρομήτου, στην οποία είμαστε 22 άτομα. Έχουμε τις γυναίκες Περιστερίου, στις οποίες είμαστε 25 άτομα. Και άλλα 17-18 στα πιο μικρά τμήματα. Είμαστε γύρω στα 65 με 70 κορίτσια. Ενθαρρυντικό έτσι, πολλά κορίτσια. Πολύ, πολύ ενθαρρυντικό. Ελπίζω μετά από όλο αυτό, μετά από όλη αυτή την κατάσταση του κορονοϊού, να μπορέσουν οι γονείς να φέρουν καινούργια κορίτσια, να μην φοβηθούν
και να πλαισιώσουμε κι άλλο τις γυναικείες μας ομάδες. Τώρα, με την εμπειρία που έχεις όλα αυτά τα χρόνια, τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ώστε να αναβαθμιστεί το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ΕΠΟ προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά με το δικό της τρόπο. Δυστυχώς, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη επικοινωνία με τις ομάδες για αρχή. Θα πρέπει να υπάρξει το τηλεοπτικό κομμάτι, γιατί από ό,τι βλέπετε, από ό,τι γνωρίζετε κιόλας, η διαφήμιση που υπάρχει στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι μόνο μέσω των site. Δηλαδή μόνο μέσω του ίντερνετ. Δεν υπάρχει κάποια κάλυψη ούτε στους αγώνες. Η ομάδα με δικά της έξοδα προσπαθεί να φέρει κάποιο κανάλι έτσι ώστε να τραβήξει τον αγώνα, να τον παίξει, να το δείξει είτε live είτε σε μαγνητοσκόπηση. Οπότε όλα τα έξοδα είναι της ομάδας. Ελπίζω μετά από όλα αυτά που γίνονται και με την καινούργια χρονιά η ΕΠΟ να βάλει λίγο πιο καλά τις βάσεις, ως κέρες βάσεις, για να μπορέσει το γυναικείο ποδόσφαιρο να αναβαθμιστεί, να δώσει περισσότερα χρήματα στις ομάδες μετά από όλα αυτά με τις καταστάσεις με τον κορονοϊό, έτσι ώστε να βοηθηθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο, να βοηθηθούν και οι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν μια καινούργια γυναικεία ομάδα και να μπορέσει να αναβαθμιστεί και να φτάσει λίγο πιο ψηλά. Χορηγοί υπάρχουν? Υπάρχουν χορηγοί, αλλά με πολύ τρέξιμο. Η αλήθεια είναι πως η μητέρα μου, η κυρία Στέλλα Μουζάκη, προσπαθεί όλη μέρα να τρέξει για χορηγούς. Δηλαδή, να προσπαθήσει να μας έχει εμάς τα κορίτσια και την προπονήτρια και τον προπονητή σε μια κατάσταση έτσι ώστε να είμαστε χαρούμενοι. Να τρέξει για το ταξίδι μας, για το ξενοδοχείο, για το φαγητό, για τα πάντα. Προσπαθεί πάρα πολύ και εννοείται πως είμαστε ευγνώμων όλα τα κορίτσια. Και ευελπιστούμε, αν όχι τη φετινή χρονιά, του χρόνου να επανέλθουμε. Να έρθουμε στην Α εθνική κατηγορία και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω που μας στέρισαν κάποιοι αυτή τη χρονιά. Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο πρωτάθλημα της Α εθνικής, της Β εθνικής και της Γ εθνικής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές? Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Σίγουρα, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι σε καλύτερο επίπεδο, αλλά στην ουσία αυτές οι ομάδες βρίσκονται στο βόρειο όμιλο. Στο νότιο όμιλο νομίζω πως οι ομάδες είναι όλες ίδιες στην Α εθνική κατηγορία, είναι όλες, κυμαίνονται όλες στο ίδιο επίπεδο. Όπως επίσης και οι ομάδες της Β εθνικής κατηγορίας και της Γ είναι κορίτσια τα οποία προσπαθούν. Έχουν ξεκινήσει από μικρή, άλλα από μικρή ηλικία το ποδόσφαιρο, άλλα από πιο μεγάλη ηλικία, έτσι ώστε να δημιουργήσουν κάτι όμορφο, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να αγωνιστούν είτε σε ομάδα υψηλότερης κατηγορίας, δηλαδή στην Αλφαθενική, είτε να μπορέσουν να φύγουν στο εξωτερικό. Ωραία. Τώρα, ποιες ήταν οι καλύτερες αγωνιστικές στιγμές αγωνιζόμενοι με τον Ατρόμητο, όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν η αρχηγός της ομάδος? Μία πάρα πολύ όμορφη στιγμή, μακρινή βέβαια, ήταν το 2016-17, όταν εκείνη τη χρονιά αποφάσισε η διοίκηση μαζί με την προπονήτρια, την κυρία Καλομήρα Κοντομίχη, να αγωνιστούν στην ομάδα τα μικρά κορίτσια, τα κορίτσια της Ακαδημίας, δηλαδή 14-15 χρονών κορίτσια, τα οποία έπαιζαν για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο, ενώ πριν λίγους μήνες αγωνιζόντουσαν ως ακαδημαϊκή ομάδα. Στην οποία χρονιά η ομάδα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να παραμείνει στην κατηγορία και φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, θυμάμαι, σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου που λέμε, στο οποίο παίζαμε αντίπαλο τον Εργοτέλη μέσα στον ύφεστο, τελευταία αγωνιστική, ο οποίος ο Εργοτέλης ήταν αδιάφορος, ήταν στην τρίτη, τέταρτη θέση, στην ουσία δεν πήγαινε για κάτι και εμείς θέλαμε μόνο νίκη. Και θυμάμαι απλά ότι η ομάδα πάλευε να βάλει γκολ. Η αλήθεια είναι πως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βάλει γκολ. Και γύρω στο 80, θυμάμαι μέσα από ένα κόρνερ, ήρθε η μπάλα σε μένα, στο οποίο δεν το σκέφτηκα στιγμή, υποδέχτηκα με το στήθος και σούταρα και η μπάλα καρφώθηκε στο παραθυράκι. Θυμάμαι εκείνη στιγμή ήταν ό,τι καλύτερο. Συγγνώμη. Ήταν η καλύτερη σου στιγμή, έτσι? Ήταν, ναι. Ήταν η καλύτερη στιγμή.
γιατί θυμάμαι ότι είχα αφιερώσει τον γκολ στον παππού μου, ο οποίος είδε και το τελευταίο γκολ. Μετά από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή, οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Μέρη, η υψηλότερη θέση που έχει πάρει ο Ατρόμητος στο γυναικείο πρωτάθλημα. Είναι η τρίτη θέση που μου ανέφερες πριν. Είναι η τρίτη θέση η οποία υπήρξε την περσινή σεζόν, στο οποίο πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω του κορονοϊού. Ήμασταν πίσω από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, κάναμε μια αξιόλογη πορεία και μετά από όλα εκείνα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην αρχή της σεζόν, στην οποία σεζόν ο Εραστέχνης Ατρόμητος απέσυρε τη δήλωση συμμετοχής και μετά ο κύριος Πανός μπήκε μπροστά και τελικά συμμετείχαμε στην αθλητική κατηγορία. Μετά από όλη αυτή τη χρονιά, μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, η ομάδα κατέληξε, έφτασε στην τρίτη θέση της αθλητικής κατηγορίας. Τα κορίτσια μας, κάποια κορίτσια που έδιναν πανίνες, πήραν τα μωριά τους, γιατί αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Και το κακό βέβαια είναι ότι στερηθήκαμε εκεί, ότι μείναμε εκεί πέρα δυστυχώς. Γιατί και εκτός ότι δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε κατακτήσει και τη δεύτερη θέση, ίσως και όχι, εννοείται αυτό. Απλώς αυτό που μας μένει μια πικρία είναι ότι φέτος θα μπορούσαμε να πηγαίναμε για κάτι καλύτερο, ειδικά τώρα που από αυτή τη χρονιά υπήρξαν οι δύο όμιλοι, ο Βόρειος και Νότιος, οπότε ο μόνος στόχος της ομάδας ήταν η πρώτη θέση και το ένα παιχνίδι με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, στο οποίο θα μπορούσαν όλα να συμβούν, αλλά μας μένει αυτή η πικρία με όλα αυτά τα γεγονότα με τον Εραστέχνη, στον οποίο ο Εραστέχνης προσπάθησε να βρει τις δικές του παίχτριες και εμείς θα αγωνιστούμε στη Β' Εθνική Κατηγορία. Απλά είναι μία χρονιά στην οποία είτε διεξαχθεί φέτος είτε του χρόνου, η ομάδα πιστεύω ότι θα ανέβει η κατηγορία και θα επανέλθει σε αυτό το επίπεδο που ήταν και μέχρι πέρσι. Τα γκολ που πετυχαίνεις, μετράς? Πόσα γκολ έχεις πετύχει στην πορεία σου μέχρι τώρα? Δυστυχώς δεν τα μετράω, η αλήθεια είναι, γιατί με νοιάζει πιο πολύ να κερδίζει η ομάδα. Δεν με πειράζει αν θα βάλω γκολ ή όχι, θα προτιμήσω να δώσω μία assist, θα προτιμήσω να βγω ως αλλαγή, να παίξει κάποιο κορίτσι το οποίο δεν αγωνίζεται πάρα πολύ. Οπότε θα πω ότι δεν τα μετράω. Το θέμα, το καλό, το θετικό είναι ότι όταν πετυχαίνω γκολ, είναι όμορφα αυτά τα γκολ. Είναι όμορφα και το τελευταίο μου θυμάμαι βέβαια ήταν με πέναλτι, λίγο πριν χτυπήσω, αλλά το κάθε γκολ έχει τη δική του μικρή ιστορία, οπότε είναι όμορφο. Ξεχωρίζεις κάποιο άλλο γκολ που έχεις πετύχει εκτός αυτό που μου είπες πριν? Ναι, ξεχωρίζω άλλο ένα γκολ το οποίο έγινε λίγους μήνες πριν τραυματιστώ. Ήταν πάλι με αντίπαλο τον Εργοτέλη, αλλά αυτή τη φορά στο γήπεδο της Χωράφας. Μία νίκη μας 3-0 του Εργοτέλη, στο οποίο παιχνίδι ήταν, θυμάμαι, Δεκέμβριος. Είχα σκοράρει ένα γκολ ήδη με πέναλτι και ένα άλλο πολύ όμορφο γκολ ήταν με φάουλ. Λίγο κάτω από τη σέντρα, θυμάμαι ότι σούταρα με όλη τη δύναμη, είχα σημαδέψει, γενικά σημαδεύω ψηλά στην εστία, οπότε είχα σημαδέψει εκείνη τη δεξιά γωνία της θερματοφύλακας. Σούταρα, είδα την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, ήμουνα πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη, οπότε είναι ένα άλλο γκολ το οποίο θα θυμάμαι, γιατί μετά από 2-3 μήνες στην ουσία τραυματίστηκα και πάγωσε ο χρόνος. Ήταν 2 χρόνια που έμεινες εκτός, έτσι, αν δεν κάνω στην λάθος, ουσία, 2 χειρουργία μέρη. Στην ουσία 2 χρόνια, γιατί τραυματίστηκα 17 Φεβρουαρίου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτός ο τραυματισμός δεν ξέρω αν υπάρχει. Και δεν ξέρω αν έχει σίγουρα υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί σε ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιρίστρια. Έπαθα ρήξη επιγονατιδικού τένοντα και ρήξη προς του χιαστού στο αριστερό γόνατο. Με ανέλαβε και ανέλαβε όλα τα έξοδα των χειρουργείων και της αποκατάστασης ο πρόεδρος του Ατρομήτου, ο κύριος Γιώργος Πανός, και με ανέλαβε να με χειρουργήσει ο κύριος Πισκοπάκης, ο κύριος Νίκος Πισκοπάκης που είναι μέσα στην ΠΑΕ Ατρόμητος. Οπότε όλα κύλησαν ομαλά. Το πρώτο χειρουργείο έγινε, θυμάμαι, τέλος Φεβρουαρίου, 27 Φεβρουαρίου, και μετά από 3 μήνες έγινε και το χειρουργείο του χιαστού, το οποίο και αυτό με κράτησε άλλους 6-7 μήνες και στην ουσία μπήκα να παίξω τα πρώτα μου λεπτά συμμετοχής, θυμάμαι, πέρσι στο Μεσολόγγι, 20 λεπτά,
το τελευταίο παιχνίδι, γιατί μετά υπήρξε το lockdown. Οπότε στην ουσία είμαι 2 χρόνια έξω. Πάντως κάποια άλλη κοπέλα ή και κάποιος άντρας ποδοσφαιριστής μπορεί να τα είχε παρατήσει. Εσύ δεν τα παράτησες και συνεχίζεις. Αποθεραπεύθηκες. Έτσι, γιατί κάποιος άλλος στη θέση σου, Μέρη. Ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι είπα πολλές φορές μέσα μου, αλλά και στους ανθρώπους μου γύρω, ότι θέλω να σταματήσω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξανασχοληθώ ούτε με την προπονητική, ούτε με τίποτα. Θέλω να αποσυρθώ τελείως. Αλλά δεν γίνεται. Καλώς ή κακώς, όταν ξεκινάς κάτι, το αγαπάς, είναι όλη σου ζωή, δεν σταματάς. Δύσκολα θα σταματήσεις. Οπότε αποφάσισα ότι μετά από αυτή την ταλαιπωρία και τα 2 χειρουργεία, ότι θα είμαι πάλι πίσω και θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα μου και εννοείται να ανέβει στην κατηγορία και να πρωταγωνιστεί στην Α Εθνική. Έχω ρωτήσει και άνδρες επιθετικούς, να ρωτήσω και εσένα, είσαι σε πλεονεκτική θέση για να σκοράρεις. Αποκρούει τερματοφύλακας. Πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Πέφτει η ψυχολογία. Η αλήθεια είναι πως πέφτει η ψυχολογία. Και γενικά είμαι πολύ άνθρωπος της ψυχολογίας. Γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος, αν δεν έχει ψυχολογία, δεν ξέρω πώς βρίσκω το κουράγιο να μπω μέσα στο γήπεδο να αγωνιστώ. Απλά είναι μια φάση. Υπάρχουν άλλα 5, 10, 15, 20 λεπτά, 60 λεπτά όσο υπάρχει, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής το τελευταίο σφύριγμα. Πρέπει να μην τα παρατάς ποτέ. Πρέπει να συνεχίζεις να προσπαθείς και να δίνεις το παράδειγμα και τα μικρότερα κορίτσια. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ και άλλα 2-3 κορίτσια που είμαστε στην ομάδα είμαστε μεγαλύτερες. Οπότε πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμα και για τα υπόλοιπα κορίτσια, αλλά και για τα κορίτσια που βρίσκονται στις πιο χαμηλές κατηγορίες, αλλά και στην ομάδα μου στα πιο μικρά ηλικιακά τμήματα. Σουτάρεις και η μπάλα πάει out ή πάει στο δοκάρι? Αγανάκτηση. Η αλήθεια είναι. Εντάξει. Θα προτιμήσω η μπάλα να πάει out παρά να πάει στο δοκάρι. Η αλήθεια είναι, γιατί είναι, σίγουρα είναι και μέρος του παιχνιδιού και το δοκάρι και το out. Αλλά από τη μία μακάρι να πάει out, αλλά από την άλλη μακάρι να πάει στο δοκάρι και να βρεθεί κάποια συμπαίχτρια μου να τη στείλει στα δίχτυα. Οπότε αν δεν σκοράρω εγώ, να υπάρχει κάποια άλλη συμπαίχτρια μου που θα βάλει τον goal. Είσαι σε πλεονεκτική θέση, δεν παίρνεις εσύ την μπάσα, την παίρνει άλλη συμπαίχτρια σου η οποία χάνεται η ευκαιρία, που ήταν σημαντική ευκαιρία. Χάνεται η ευκαιρία, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται στο ποδόσφαιρο. Οπότε όμως εσύ δεν παίρνεις την μπάλα, δεν παίρνεις την μπάσα. Εντάξει, σίγουρα θα στεναχωρηθώ, θα εκνευριστώ, ίσως το δείξω εκείνη τη στιγμή, ίσως και όχι, αλλά θα προτιμήσω να ενθαρρύνω τις συμπαίχτριές μου και να τις πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα, έτσι ώστε να βάλουμε κάποιο γκολ. Γούρια έχεις, Μέρη, κάτι που τηρείς πριν τον αγώνα? Έχω και εγώ γούρια, όπως νομίζω και οι περισσότεροι. Έχω κάποια αντικείμενα στα χέρια μου, τα οποία σίγουρα χρησιμοποιώ ταινίες. Είναι όταν μπω στο γήπεδο, τα φυλάω, κάνω το σταυρό μου, σκέφτομαι τους ανθρώπους που έχουν φύγει από κοντά μου, ο παππούς μου και η γιά μου από τη ζωή. Τους σκέφτομαι και προσπαθώ να μπω στο γήπεδο και να δώσω το 100% για την ομάδα μου. Αν σου έλεγα σε ποιον θα αφιέρωνες ό,τι έχεις πετύχει μέχρι τώρα, όλα σου τα γκολ, σε ποιον θα ήθελες να τα αφιερώσεις? Δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα στα δικά μου άτομα, τα οποία άτομα είναι οι γονείς μου, που δεν έχουν φύγει λεπτό από κοντά μου. Είναι ο παππούς μου και η γιαγιά μου, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, και ο άλλος μου παππούς έχει φύγει από τη ζωή. Έχω στη ζωή μόνο τη μία μου γιαγιά. Σίγουρα σε όλα αυτά που ήταν κοντά μου και σίγουρα στην προπονήτριά μου, την οποία είμαστε μαζί 10 χρόνια περίπου. Μέχρι υπό την επίβλεψή της, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της προπονητικής. Ήταν πάρα πολύ σταθερή στις απόψεις της, με βοήθησε, δεν με άφησε να τα παρατήσω, όπως και στα χειρουργεία. Με σέβεται, οπότε όταν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στον παίχτη και στον προπονητή, είναι κάτι το οποίο σε κάνει να είσαι χαρούμενη. Γιατί αν ξέρεις ότι δεν έχεις ούτε το σεβασμό ούτε την εμπιστοσύνη του προπονητή σου, αισθάνεσαι κάπως. Οι έμπειρες παίκτρες εκτός από σένα, ποιες άλλες είναι οι έμπειρες παίκτρες, με συμμετοχές ας πούμε και στα εθνικά τμήματα, στα τμήματα των εθνικών ομάδων? Καταρχάς, στην ομάδα μου έχουμε έμπειρες παίκτρες, οι οποίες είμαστε
3-4 κορίτσια. Είμαι εγώ, είναι άλλη μια κοπέλα, η Μαρίνα η Αργυριάδη που είναι αρχηγός. Είναι άλλη μια κοπέλα, η Κατερίνα η Βέρα που έχει έρθει εδώ και 2 χρόνια στην ομάδα μας. Μετά τα υπόλοιπα κορίτσια είναι από τις ακαδημίες μας, είναι το φυτώριο των ακαδημιών μας. Είναι τα κορίτσια που είναι στις εθνικές ομάδες και στην Εθνική Κορασίδων και στην Εθνική Νεανίδων. Είναι αυτά τα κορίτσια που μπήκανε μπροστά το 2016 και προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία. Και σίγουρα και εγώ ως αρχηγός τους, αλλά και η προπονήτριά τους, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτά, γιατί όλες μαζί είμαστε μια οικογένεια με τα όμορφα και τα άσχημά μας. Είμαστε μια οικογένεια και είμαστε όλες μαζί. Και έτσι με λίγα λόγια μια μικρή παρουσίαση. Τερματοφύλακες, ποιες κοπέλες είναι? Έχουμε μία τερματοφύλακα, ονομάζεται Δανάη Ψηρή. Είναι η μικρή ηλικιακά, είναι 13-14 χρονών και μας ήρθε φέτος από τον Γλυφάδο. Αυτή είναι η βασική τερματοφύλακα. Μάλιστα, ναι. Είναι η βασική τερματοφύλακα σε τόσο νεαρή ηλικία. Σε τόσο νεαρή ηλικία. Είναι ένα παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, με αξιόλογους γονείς και υπερασπίζει τα γκολπόστ. Απλώς το αρνητικό είναι ότι δεν προλάβαμε να αγωνιστούμε φέτος για να πάρει και εκείνη περισσότερες εμπειρίες και εμείς. Η αμυντική γραμμή. Η αμυντική γραμμή είναι τα κορίτσια, είναι η Μαρίνα η Αργυριάδη, είναι η Κατερίνα η Βέρα, είναι η Αντωνία η Κριεζή, είναι η Λίνα η Στεροπούλου, είναι η Νίκη Γεωργοπούλου, είναι η Νάνση Κριεμπάρδη. Έχουμε 6-7 κορίτσια τα οποία μπορούν να αγωνιστούν στην αμυντική γραμμή, αλλά κάποιες από αυτές μπορούν να αγωνιστούν και στις πιο μπροστινές θέσεις. Μετά περνάμε. Πάμε στα χαφ. Πάμε στα χαφ, στα οποία χαφ αγωνίζομαι εγώ. Αγωνίζεται το Μαράκι Βλασοπούλου, την οποία είναι και στην Εθνική Νεανίδων. Είναι η Δέσποινα Ηρόκομα. Είναι η Ειρήνη Γατούδη, που και εκείνη έχει αγωνιστεί στην Εθνική Νεανίδων. Είναι η Δήμητρα Ικόπελου. Είναι τα κορίτσια τα οποία είναι μαζί μας από πολύ μικρή ηλικία. Και είναι όμορφο να τις βλέπεις όσο περνάνε τα χρόνια να μεγαλώνουν και να αποκτούν και το δικό τους χαρακτήρα και μέσα στο γήπεδο και έξω. Στη συνέχεια έχουμε την Αθηνά τη Γιούσια, που και εκείνη αγωνίζεται και στο κέντρο αλλά και στις προστινές θέσεις. Είναι η Ιωάννα Παπαθεοδόρου, ανερχόμενη παίχτρια σίγουρα της Εθνικής Γυναικών. Αν όλα πάνε καλά, το κορίτσι θα δώσει τις Πανελλήνιες φέτος. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολλά προσόντα. Την έβαλε προπονήτρια σε ηλικία 13 χρονών, θυμάμαι. Είχε μπει σε ένα παιχνίδι μέσα στον Όφι. Είχε περάσει 3-4 παίχτριες. Είχε βάλει τον γκολ της ζωής της, νομίζω, ίσως. Είναι ένα παιδί το οποίο ήδη έχει κληθεί στην Εθνική Γυναικών και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ομάδα, αλλά και για εκείνη. Αρκεί να είναι σταθερή στα πόδια της και να μην πάρουν τα μυαλά της αέρα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, υπάρχει άλλη μια παίχτρια, η οποία είναι και αυτό το κορίτσι, είναι μικρό σε ηλικία, αλλά νομίζουμε ότι θα έχει μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Είναι η Αντωνία Μπριάννα, η οποία αγωνιζόταν και πέρσι στη Β' Εθνική Κατηγορία με τις νέες αδρομή του. Είναι η Χριστίνα Φιτίλη, η οποία έχει περάσει και εκείνη πολλούς τραυματισμούς. Είναι και η Αλεξία Κουτσοβασίλη, η οποία ήρθε φέτος στην ομάδα μας από τη Σπάρτη και ευελπιστούμε να είναι και τα επόμενα χρόνια μαζί μας. Και αν σου έλεγα, Μέρη, να μου πεις ποια είναι τα αστέρια. Τα αστέρια. Δεν θέλω να δικήσω καμία. Σίγουρα θα πω τα κορίτσια με τη μεγαλύτερη εξέλιξη, οι οποίες είναι το Μαράκι Βλασοπούλου, είναι η Ιωάννα Παπαθεοδόρου και η Αντωνία Μπριάννα. Αυτά τα τρία νομίζω πως τα κορίτσια θα έχουν τη μεγαλύτερη εξέλιξη, ενώ το Μαράκι είναι πιο μεγάλο. Τα δύο μικρότερα κορίτσια πιστεύω πως θα έχουν την καλύτερη εξέλιξη, αρκεί βέβαια να είναι το μυαλό στο κεφάλι και να είναι υγιής χωρίς τραυματισμούς. Και Μέρη, οι φίρμες. Ποια κορίτσια είναι οι φίρμες? Οι φίρμες. Εντάξει, στην ουσία οι φίρμες είμαι εγώ που είμαι πιο μεγάλη και με ξέρουν τα κορίτσια όλα και γενικά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι και πάλι το Μαράκι, είναι και η Ιωάννα, είναι και η Γατούδη, είναι και η Μαρίνα και η Κατερίνα η Βέρα. Είναι όλα τα κορίτσια, δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία. Μέρη, είστε μια παρέα, έτσι, όλες μαζί. Σίγουρα θα κάνετε παρέα και εκτός
γηπέδων, ας πούμε. Ναι, προσπαθούμε. Η αλήθεια είναι γιατί η κάθε μία έχει τη ζωή της, τα κορίτσια είναι μικρά, έχουν τη σχολή τους. Στην ουσία είναι η δεύτερη χρονιά από τα περισσότερα κορίτσια τα οποία σπουδάζουν. Τα άλλα τα κορίτσια είναι 2-3 κορίτσια, είναι πιο μεγάλα, έχουν τις υποχρεώσεις τους. Εγώ έχω τις υποχρεώσεις με τις ομάδες, με τους αγώνες. Προσπαθούμε. Το θετικό είναι ότι όποτε κανονίσουμε κάτι όλες μαζί, σίγουρα θα πραγματοποιηθεί. Και σίγουρα ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο λόγω των γονιών σου, έτσι? Λόγω των γονιών μου, περίπου. Λόγω του παππού μου. Δηλαδή, πώς και επέλεξες το ποδόσφαιρο και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Με τα κόπο και βασάνων, η αλήθεια είναι. Ο ένας μου παππούς ήταν στον Ατρόμητο πριν πολλά χρόνια, ήταν πρόεδρος. Ο άλλος ο παππούς ήταν γενικός αρχηγός. Ο πατέρας μου έπαιζε στον Ατρόμητο. Ο θείος μου έπαιζε στον Ατρόμητο. Οπότε ήταν μονόδρομος. Αν και υπήρχε λίγο πίεση από τη μητέρα μου, η οποία δεν ήθελε. Με ξεκίνησε, θυμάμαι, μπάσκετ. Θυμάμαι, αγωνίστηκα 2 χρόνια με την ομάδα του Περιστερίου στο μπάσκετ, σε μικρή ηλικία. Μέχρι που είπα ότι είμαι πάτε ποδόσφαιρο ή τα παρατάω όλα. Ευτυχώς η μητέρα μου λογικεύτηκε, την έπεισε και ο πατέρας μου και μετά από λίγα χρόνια την είδαμε να ιδρύει πλέον 3 ομάδες. Τον Ατρόμητο, την είναι και η ομάδα του Ατρομήτου, μέχρι πέρσι, τις νέες Ατρομήτου και πλέον τις γυναίκες Περιστερίου. Έχεις αγωνιστεί και σε άλλη ομάδα εκτός τον Ατρόμητο? Η πρώτη μου ομάδα ήταν ο Ήφαιστος του Περιστερίου, στην οποία ήμουν σε μικρή ηλικία, ήμουνα 8 Ο πρώτος σου προπονητής, θυμάσαι ποιος ήτανε? Ο πρώτος μου προπονητής θυμάμαι ότι λεγόταν ο κύριος Κυριάκος. Δεν θυμάμαι το επίθετο. Είναι ένας άνθρωπος που το συναντώ και τώρα στα γήπεδα. Του είχα τεράστια δυναμία. Το ξέρει και ο ίδιος. Ήμασταν μαζί στον ύφεστο του Περιστερίου. Είναι αυτός που σου έμαθε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα? Ναι, ναι, είναι αυτός ο κύριος, ο οποίος τον λάτρεψα από την πρώτη στιγμή. Θυμάμαι όταν είχε φύγει από την ομάδα, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν ήθελα να ξαναπάω. Ήταν αυτή η μικρή, τρυφερή ηλικία που οι παίχτες και οι παίχτρες, τα μικρά παιδιά, δένονται με τους προπονητές τους. Ωραία. Τώρα, πώς είναι η ζωή χωρίς το ποδόσφαιρο, Μέρη? Δύσκολη. Η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολη. Η προπονήτρια μας έχει δώσει κάποια προγράμματα και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Πλέον είμαστε πιο έμπειρες να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Μέχρι πρότινος μπορούσαμε να πηγαίνουμε σε άλλα μέρη, σε άλλους δήμους, για να μπορέσουμε να τρέξουμε, να κάνουμε το κέφι μας, να κάνουμε κάποιο άλλο άθλημα όπως τένις ή κάτι άλλο ανάλογο. Πλέον αυτές τις 2 εβδομάδες είναι λίγο δύσκολα γιατί δεν υπάρχουν επαφές με τους άλλους δήμους, με το οποίο τα κορίτσια, επειδή είμαστε όλα τα κορίτσια στην Αθήνα, νομίζω πως δυσκολεύονται να βρεθούν μεταξύ τους. Ελπίζω να βγούμε σύντομα από όλο αυτό, υγιείς βέβαια, γιατί όσο βλέπουμε τα πράγματα ίσως και δυσκολεύουνε, γιατί βλέπουμε ότι καθημερινά αυξάνουν τα κρούσματα. Ελπίζω πραγματικά να βρεθεί μία λύση και να μπορέσουμε να βγούμε σύντομα, γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος έχει κουραστεί. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι αθλητές ή οι αθλήτριες που είμαστε έξω από αυτό που αγαπάμε, είναι γενικά ο κόσμος ο οποίος χάνει τη δουλειά του, χάνει μέρος των χρημάτων του. Και είναι και κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς που δεν παίρνουν και αυτά τα λίγα χρήματα που δίνει το κράτος, αυτά τα 534 ευρώ. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν τα παίρνουν και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και νομίζω πως αυτό είναι το πιο λυπητερό από όλα. Δυστυχώς. Ναι, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο, από τον χώρο του αθλητισμού. Ακριβώς. Και προπονητές, συνάδελφοί σου. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια σύμβαση στην ομάδα τους έτσι ώστε να δικαιολογεί η κυβέρνηση αυτά τα λεφτά, οπότε νομίζω πως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί και εγώ που ζω από αυτό, βασικά δεν ζω από αυτό, είναι δύσκολο, γιατί ευτυχώς μένω με τους γονείς μου και σίγουρα δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα που υπήρχαν πριν γίνει όλο αυτό. Τώρα, Μέρη, από άνδρες και γυναίκες επιθετικούς, ποιους θαυμάζεις, ποιους έχεις ως πρότυπα? Θα σας πω. Από άνδρες, το Λεβαντόφσκι, ας πούμε, της Μπάγερν. Από άνδρες, γενικά, μου άρεσε πάρα πολύ ο Ροναλντίνιο, ο οποίος ήταν αυτός ο παίχτης, ο φανταζή, αυτό το ταλέντο που λέγαμε. Μπορεί να είχε όλη αυτή την έξω ζωή που είχε,
αλλά ήταν ένας παίχτης φαντασί και αυτός μου έχει μείνει. Σίγουρα τώρα υπάρχει και ο Μέση. Σίγουρα θα υπάρξει βέβαια και ο Χάλαντ, τον Μπαπέ. Είναι αυτά τα ανερχόμενα ταλέντα. Όσο για το γυναικείο ποδόσφαιρο, θα με συγχωρέσετε ότι δεν γνωρίζω κάποια παίχτρια η οποία δεν είναι κάποια παίχτρια που μου κάνει αυτό το κλικ. Σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ η Μάρτα, που η οποία αγωνιζόταν τεράστια παίχτρια, αλλά τώρα με αυτές τις παίχτριες δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, οπότε θα με συγχωρήσετε. Για ξένα από τα τμήματα παρακολουθείς, ποιες ομάδες υποστηρίζεις εσύ, σου αρέσουν? Εντάξει, τώρα θα σας πω, οι μεγάλες μου αγάπες στην ουσία είναι η Μπαρτσελόνα και η Τσέλσι. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που μου αρέσουν, που κάθομαι μπροστά από τη τηλεόραση και περιμένω πώς και πώς να αγωνιστούν, να τις δω από κοντά, να δω προφανώς και τα συστήματα του προπονητή, να δω και τους παίχτες, να μπορέσω να δω κάποιες κινήσεις ανάλογα με τη θέση που αγωνίζομαι, γιατί αυτό πλέον μας έχει μείνει. Σε εμάς το γυναικείο ποδόσφαιρο αυτό μας έχει μείνει. Γιατί από τη στιγμή που δεν αγωνιζόμαστε, μας αρέσει να καθόμαστε μπροστά από μια τηλεόραση, να βλέπουμε και να προσπαθήσουμε μέσα από τις εικόνες που αντικρίζουμε να δούμε τους παίχτες που αγωνίζονται και να πάρουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να τα εφαρμόσουμε όταν με το καλό που είμαι στο γήπεδο και στη δικιά μας την ομάδα. Και ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στον Ατρόμητο και τους έχεις γνωρίσει, τους έχεις παρακολουθήσει, ποιοι έτσι? Τους παίχτες. Σίγουρα ο εμβληματικός αρχηγός του Ατρομήτου, ο Χαβιέ Ούμπιδες, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ίσως την τελευταία του χρονιά του, είναι ένας αρχηγός με τα όλα του, βγαίνει πάντα μπροστά, αγωνίζεται για τη φανέλα, αγαπάει αυτό που κάνει, τιμάει τα χρήματα που παίρνει, είναι το σωστό παράδειγμα για κάθε αρχηγό και για κάθε ποδοσφαιριστή, να κάθεσαι να τον κοιτάς για ώρες και να παίρνεις πράγματα από αυτόν. Οπότε θα πω τον Χαβιέ Ούμπιδες. Κλείνοντας την ποδοσφαιρική σου καριέρα, θα ασχοληθείς με την προπονητική? Ακριβώς, θα ασχοληθώ με την προπονητική. Είσαι κάτοχος... Μάλιστα. Διπλώματος. Έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία σε κολέγιο, το City Unity College, και έχω διδαχθεί μέσα από τις σχολές της UEFA, της ΕΠΟ. Έχω το UEFA C και το UEFA Β. Απλώς από τη στιγμή που παίζω ακόμα ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να είμαι και προπονήτρια επίσημα. Άρα θα ήθελες το όνειρό σου έτσι να αναλάβεις? Εννοείται, μόλις τελειώσω την ποδοσφαιρική μου καριέρα, θα ήθελα πάρα πολύ να αναλάβω μια ομάδα και συγκεκριμένα να είμαι κοντά στις ομάδες μου. Ωραία, τώρα ποιο θα είναι το μέλλον με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας και του γυναικείου ποδοσφαίρου? Θα είναι διαφορετικό μέρη? Το μέλλον πλέον εξαρτάται από τους, η επόμενη μέρα, τους αρμόδιους, γιατί δεν ξέρουμε. Η αλφα-εθνική κατηγορία γυναικών έχει οριστεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημά της 28 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησαν τις προπονήσεις 2 εβδομάδες, σταμάτησαν, τώρα θα ξεκινήσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 28 Μαρτίου. Όπως επίσης για μένα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα αυτό του ένα μήνα προπονήσεων. Δεν μπορούν οι παίχτριες μετά από 4 και 5 μήνες να μπουν στο γήπεδο και σε ένα μήνα να αγωνίζονται υπό κανονικές συνθήκες. Ελπίζω να πάρει μια μικρή παράταση, να ξεκινήσει λίγο το πρωτάθλημά του λίγο πιο αργά και να ξεκινήσει και το δικό μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα τις προπονήσεις, γιατί σας ξαναλέω, θέλουμε τουλάχιστον 1 με 1,5 μήνα προπόνηση, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να μπούμε στο γήπεδο με όσο το δυνατόν λιγότερες πιθανότητες τραυματισμού. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας τραυματισμός μπορεί να σε αφήσει έξω περισσότερους μήνες από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Και θα προέτρεπες κορίτσια μικρά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο? Εννοείται πως θα τα προέτρεπα. Γιατί να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και όχι με κάποιο άλλο άθλημα? Τι θα κερδίσουν από το ποδόσφαιρο? Δεν μπορώ να πω εγώ στα κορίτσια με τι θα ασχοληθούν. Είναι να το έχει κάποιος μέσα του, να το θέλει, να το αγαπάει. Κάποιο κορίτσι μπορεί να το πάνε οι γονείς του να ασχοληθεί με τον μπάσκετ, ενώ εκείνο να θέλει ποδόσφαιρο, όπως έκαναν και οι δικοί μου, και να τα παρατήσει πολύ σύντομα και να θελήσει να αγωνιστεί σε κάποια ομάδα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ελπίζω ότι χρόνο με το χρόνο οι γυναικείες ομάδες θα αυξάνονται στην Ελλάδα και
και έτσι ώστε να υπάρχει το γυναικείο ποδόσφαιρο να ακουστεί και στο εξωτερικό. Γιατί αν δεν υπάρχουν κορίτσια, δεν μπορεί το γυναικείο ποδόσφαιρο να αλλάξει επίπεδο. Τώρα ήθελα έτσι να μου πεις και για τους συναδέλφους σου προπονητές. Είναι ο Ανδρέας Νάστος στον Ηρακλή Περιστερίου. Ο κύριος Ανδρέας είναι μεγάλη μου αδυναμία. Είναι και τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημιών. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ για αυτούς τους 2-3 μήνες της καινούργιας χρονιάς. Είναι άσχημο αυτό γιατί είχαμε μπει σε μία σειρά, σε ένα πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε. Έχουμε μία επαφή. Είναι πολύ θετικό ότι στην ομάδα του Ηρακλή είμαστε σε μία επαφή όλοι μεταξύ μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που απαρτίζεται η ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους και είναι κοντά μου και με βοηθάνε όπου χρειάζομαι. Ελπίζω να τελειώσει σύντομα αυτό και να είμαστε πάλι όλοι μαζί και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και ο Γιάννης ο Σκαρπέλης, νεαρός προπονητής και αυτός στην Αθλητική Ένωση Περιστερίου. Ναι, το Γιάννη, το γνωρίζω το Γιάννη γύρω στα 4-5 χρόνια, γιατί ήμασταν μαζί στον Εραστέχνη Ατρόμητο. Ήμασταν μαζί, θυμάμαι, στην ΚΑΠΑ 8 του Ατρομήτου. Μετά, θυμάμαι, μαζί σπουδάσαμε πριν 2 χρόνια, ήμασταν μαζί στη Ρόδο, πήραμε μαζί το UEFA Β. Τώρα είμαστε μαζί, κάνουμε προπόνηση στις ίδιες ώρες, εκείνος στην Αθλητική Ένωση, εγώ στον Ηρακλή Περιστερίου. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, έχουμε πολύ καλές επαφές και ελπίζω να είναι καλά. Ο κύριος Δημήτρης Μαυρίκος. Ο ΣΕΡΕ, τι να πούμε για το ΣΕΡΕ Δημήτρη. Και με τον κύριο Δημήτρη ήμασταν μαζί στον Εραστέχνη Ατρόμητο. Ήταν και στη Χρυσούπολη τα πιο παλιά χρόνια. Κάναμε, θυμάμαι, μαζί προπόνηση. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αξιόλογος, μεγάλος άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, που είναι χαρά σου να τον βλέπεις, γιατί σου μιλάει και χαίρεσαι. Κάνουμε τις πλάκες μας. Δάσκαλος. Δάσκαλος, πραγματικά δάσκαλος. Χαρούμενος άνθρωπος, χαρούμενος. Πολύ καλός. Ο Δημήτρης Τσουκνάκης, που είναι στην Κηπούπολη. Με τον κύριο Δημήτρη κάνουμε μαζί τις ίδιες ώρες προπόνηση και η αλήθεια είναι πως κανονίζουμε παρέα να παίξουμε φιλικά, εκείνος με τα χώρια του και με αντίπαλες εμάς, τα κορίτσια. Προσπαθούμε εκεί να πείσουμε και την Καλομήρα να παίξουμε. Αλλα το θέμα είναι ότι αγανακτούμε, γιατί τρέχουμε και τα κυνηγάμε τα αγόρια, δεν τα φτάνουμε ποτέ. Αλλά εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ο κ. Δημήτρης ότι όποτε χρειαστούμε κάτι να μας βοηθήσει με το αθλητικό υλικό, είτε κάνουμε κάποια προπόνηση και μας λείπει τερματοφύλακας, να μας στείλει έναν τερματοφύλακα της ομάδας του να κάτσει για να μην κάθεται η προπονήτριά μας που αναλαμβάνει και αυτό το ρόλο. Οπότε η συνεργασία μας τις ώρες των προπονήσεων είναι άψογη. Θα ήθελες και εσύ να αναφέρεις κάποια άλλα ονόματα προπονητών? Πάρα πολύ καλές επαφές έχουμε και με τον κύριο Κότσαλο, ο οποίος είναι ο προπονητής της Χρυσούπολης. Ο κύριος Βαγγέλης Κότσαλος. Δάσκαλος, ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν τον πρόλαβα, η αλήθεια είναι, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Ο οποίος βγαίνει από την ώρα της προπόνησης με την ομάδα του, γιατί μετά μπαίνουμε εμείς. Οπότε έχουμε και με τον κύριο Βαγγέλη πολύ καλές επαφές. Με αυτούς τους ανθρώπους κυρίως έχουμε επαφές, με τον κύριο Βαγγέλη και με τον κύριο Δημήτρη. Ωραία. Κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της Μέρη Τράγου, της αρχηγού των νέων Ατρομήτου και προπονήτρια στις Ακαδημίες του Ηρακλή Περιστερίου στο ανδρικό τμήμα και στο γυναικείο τμήμα στις γυναίκες Περιστερίου. Τι θα ήθελες να πεις σε όλους όσους ασχολούνται και με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας και με το γυναικείο ποδόσφαιρο? Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Εγώ ευχαριστώ. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Μας λένε ότι έχει μείνει λίγο. Ελπίζω να είναι όντως αυτό το λίγο, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να επανέλθουμε στη δικιά μας κανονικότητα, σε αυτό το χώρο που αγαπάμε, το γήπεδο του ποδοσφαίρου, και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα. Εύχομαι να τελειώσει αυτό το πράγμα γρήγορα, σίγουρα με τις όσο λιγότερες συνέπειες γίνεται, παρόλο που οι συνέπειες σίγουρα θα είναι πάρα πολλές. Ελπίζω να καταφέρουμε να σώσουμε κάτι από αυτή τη χρονιά, γιατί
η ψυχολογία και των παιδιών και των αθλητριών και των αθλητών είναι πολύ χαμηλά. Πραγματικά ελπίζω σύντομα να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να επανέλθουμε όλοι υγιείς σε αυτό που αγαπάμε. Και με την επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας να περιμένουμε από εσένα περισσότερα γκολ. Μακάρι, μακάρι. Η αλήθεια είναι πως το έχω ανάγκη πάρα πολύ και εγώ, γιατί είμαι 2 χρόνια έξω μετά από τους τραυματισμούς μου, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ, αλλά προπάντων θα χαρώ να αγωνιστώ για την ομάδα μου και μετά θα έρθουν και τα γκολ. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ αυτό ελπίζω την επόμενη φορά να γίνει αυτή η συνέντευξη μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και κοντά στο τέρμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.